Έτυχε, έτυχε. Γιατί οι βολές του Μάριο, ας πούμε, επειδή πρόλαβε να ρίξει ο Μάριος μέχρι να το κερδίσει ο Ηλίας, ήταν πάρα πολύ καλές. Ευχαριστώ την πλεομάδα και τον Ασημακόπουλο που παρακαλούσε να πέσω από ό,τι έμαθα και το είπε και στην ομάδα του. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Δεν θα το έλεγα ποτέ, παρακαλούσε να πέσει. Αφού το άκουσε η ομάδα μου. Είπα, παιδιά, παρακαλούσε να πέσει. Τέλος πάντων, δεν με πειράζει αυτό. Και τι έχω, μαγικές ικανότητες να σε κάνω να πέσεις? Δεν είπα ότι έκανες κάτι, είπα ότι παρακαλούσες και έγινε. Λοιπόν, τέλος πάντων, εύχομαι να χάρετε την νίκη σας. Γενικά δεν θα το έκανα. Συγγνώμη, Σταυρούλα, σε εκτιμώ πραγματικά και σε σέβομαι. Αλλά η δεν είπα ότι να πέσει. Ρε παιδί μου, γιατί μεταφέρετε κάτι ότι, δηλαδή, ότι τι έλεγα, τι έχω, είμαι medium και λέω πέσε, να πέσει και θα πέσει, τι είμαι. Αν τόσες φορές που έχουμε χάσει, θα έλεγα να κερδίσουμε ή να κερδίσουμε. Εντάξει, εμένα απλά γι' αυτό ήθελα να το ξεκαθαρίσω, γιατί με ενόχλησε μόνο αυτό. Γιατί. Δεν το έχω εκτιμήσει σε κανέναν αυτό. Γενικά σε κανέναν δεν θα εύχομαι να πέσει, να τραυματιστεί. Είναι κάτι που το λέω. Δηλαδή θα έλεγα σε κάποιον ή συμπαίκτη μου ή απέναντι να τραυματιστεί. Κι εγώ σε αυτό που λέει Σταυρούλα είμαι λάθος. Ο καθένας απ' έξω μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Οκ, έπεσε. Σε άλλο παιχνίδι δεν θα πέσει. Άσου να λένε ό,τι θέλουν. Δεν το κατάλαβα. Και εγώ μπορεί να πάμε παρακάτω. Αυτά τα έχουμε ξεκαθαρίσει από τον Παγκολέη. Όχι, λέμε, λένε, μην πάμε πάλι στα ίδια. Νίκο, ήταν το περιστατικό που. Εμένα δεν με απασχολεί. Για μένα πες ό,τι θες. Απλά σου λέω. Τα έχουμε ξεκαθαρίσει αυτά. Από τον πάγκο μπορεί να φωνάζει όποιος θέλει. Καλά, ναι, ή μπορεί να λες, α, έχασα, α, κέρδισα. Πολλά μπορεί να λες. Αλλά εγώ. Δεν πεινάτε, δεν θέλετε να φάτε. Γιατί το συζητάμε. Πάμε να φάτε. Εννοείται. Απλά. Γκρινιάζετε, χάσατε όμως. Συγγνώμη, αυτό που λένε ότι και καλά έλεγα ότι θα πέσει. Πώς γίνεται αυτό, τι γίνεται. Νικήτρια, η μπλε ομάδα με σκορ 19. Παραμένει εδώ στον πάγκο για να φάει καγιανά με ψωμάκι. Συγχαρητήρια, παιδιά. Κανονικό φαγητό μετά από πόσες μέρες. Δεν θυμάμαι κι εγώ. Οι κόκκινοι επιστρέφουν στα πρόχειρα καταλήμματά τους και όλοι μαζί θα τα πούμε στο τρίτο συμβούλιο υποψηφιοτήτων που αυτή τη φορά αφορά μόνο τους άνδρες της κόκκινης ομάδας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.